Στο διεθνή χώρο τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αγκαλιά των αγαπημένων τους επέστρεψαν τα κορίτσια, τα οποία κρατούσαν επί 10 χρόνια αλυσοδεμένα τρία αδέλφια στο Cleveland των Ηνωμένων Πολιτειών. Να δούμε τις εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση. Δέσποινα Μανδελενάκη. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Τελικά κατηγορήθηκε για απαγωγή και σεξουαλική κακοποίηση ο ένας εκ των τριών αδελφών, ο 52χρονος Αριέλ Κάστρο. Αντίθετα, καμία κατηγορία δεν απαγγέλθηκε εναντίον των δύο αδελφών του, γιατί όπως λένε δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν εκεί. Αυτές οι εικόνες που βλέπουμε είναι από τις αφίξεις στα σπίτια τους των τριών κοριτσιών. Αυτή είναι η Τζίνα Ντετζίζου στην αγκαλιά της μητέρας της και απ' έξω γείτονες, φίλοι και συγγενείς ζητοκραυγάζουν και επεφημούν και χαίρονται και καλωσορίζουν το κορίτσι, το οποίο υπέστη φρικτά βασανιστήρια επί 10 χρόνια στα χέρια του Κάστρο. Εδώ βλέπουμε την άφιξη της άλλης κοπέλας, της Αμάντα Μπέρι, η οποία φτάνει στο σπίτι της αδερφής της. Η οποία εκείνη κατάφερε να βγει από το σπίτι και να σώσει και τις άλλες δύο. Ακριβώς. Και εδώ βλέπουμε το κοριτσάκι της αγκαλιά με κάποιον πράκτορα του FBI ή κάποιον αστυνομικό. Από πίσω βγαίνει η μητέρα του, η Αμάντα Μπέρι, πηγαίνουν στο σπίτι της αδερφής της. Τώρα θα χρειαστούν πάρα πολύ χρόνο για να επουλωθούν, αν επουλωθούν ποτέ, οι πληγές αυτές. Να πούμε τώρα ορισμένα στοιχεία που προκύπτουν από τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Η μεγαλύτερη λοιπόν από τις τρεις γυναίκες, η 32χρονη, ήταν εκείνη που ξεγέννησε μέσα σε μία πλαστική πισίνα την Αμάντα Μπέρι και έδωσε τις πρώτες βοήθειες στη μικρή. Ήταν η Μισελ Νάιτ, η οποία έδωσε το φιλί της ζωής στο μικρό κορίτσι, στην εξάχρονη. Μέσα η οποία στο σπίτι δεν δηλαδή ανέπινε, γέννησε, χωρίς τη βοήθεια γιατρού, νοσηλευτή, μέας. Ποτέ αυτές οι γυναίκες δεν είδαν γιατρό, ποτέ δεν τις είδε γιατρός. Η μικρή δεν ανέπνεε, εκείνη της έδωσε τις πρώτες βοήθειες και μάλιστα ο Κάστρο της είχε πει πως αν το μωρό πεθάνει θα σκοτώσει τη μητέρα. Της απειλούσε, της ξυλοκοπούσε και της βίαζε. Μάλιστα βρέθηκε ένα γράμμα του Κάστρο που είχε γράψει το 2004, βρέθηκε στο σπίτι του μετά από τις έρευνες της αστυνομίας, το οποίο έγραφε ο ίδιος, τον εαυτό του προφανώς, έλεγε ότι έχει αιμονή με το σεξ και χρειαζόταν βοήθεια και μάλιστα έγραφε ότι αναζητούσε τρίτο θύμα. Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί αναζητεί τρίτο θύμα, ενώ έχει ήδη δύο. Μάλιστα. Δέσποινα Μανδελενάκη, να πάμε και στην Ιταλία. Να πάμε και στην Ιταλία τώρα, όπου ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 4 ετών, απαγόρευση άσκησης δημοσίου αξιώματος για 5 έτη και διοίκησης εταιρείας για 3 έτη. Ο πρώην Πρωθυπουργός λοιπόν αντιμετωπίζει αυτές τις ποινές, καθώς το εφετείο στο Μιλάνο επικύρωσε τις πρωτόδικες αποφάσεις για φοροδιαφυγή σχετικά με την υπόθεση αγοραπολισίας των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Mediaset. Οι ποινές και κυρίως η βαριά ποινή, η πολιτική ποινή του αποκλεισμού από τα δημόσια αξιώματα θα ισχύσουν αν η υπόθεση τελεσυδικήσει στον Ιταλικό Άριο Πάγο, κάτι που πρέπει να γίνει στον Ιούλιο του 2004. Μάλιστα. Πάμε και σε εικόνες από μια έκρηξη ηφαιστείου στο Μεξικό. Εντυπωσιακότατες εικόνες. Να δούμε το ηφαίστειο Popocatépetl στα ανατολικά της πόλης του Μεξικού, το οποίο εκρήκνεται συνεχώς τις τελευταίες ώρες. Σε πολλές πόλεις κυριολεκτικά έβρεχε στάχτη, όπως βλέπουμε και στα πλάνα. Δρόμοι και αυτοκίνητα καλύφθηκαν από ηφαιστειακή τέφρα, ενώ εκτοξεύτηκαν και πέτρες. Κομμάτια δηλαδή βράχου από το ηφαίστειο. Το Εθνικό Κέντρο Πρόληψης Καταστροφών της χώρας έβγαλε ανακοίνωση για τη δραστηριότητα του ηφαιστείου. Η έκρηξη του συγκεκριμένου ηφαιστείου, έχει ξαναγίνει έκρηξη στο συγκεκριμένο ηφαίστειο. Το 2000 είχε σαν αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Δέσποινα Μανδελάκη, σε ευχαριστώ πολύ.